Όταν σας μιλάω για τους Σάιανς του σύμπαντος 6, τι σας έρχεται στο μυαλό? Ο ηρωισμός του Κάμπα? Η πιθανότητα για ένα ταξίδι στον αρχικό πλανήτη των Σάιανς? Ή μάλλον το γεγονός ότι παίρνουν τις μορφές Super Saiyan πολύ γρήγορα? Τι θα λέγατε όμως, αν σας έλεγα ότι οι μεταμορφώσεις των τριών νεαρών Σάιαν δεν είναι αποτέλεσμα κακής ιστορίας, αλλά στην πραγματικότητα μια καλοσχεδιασμένη απόπειρα της Τόι και του Τοριάμα να εξηγήσουν από πού πηγάζει η μεταμόρφωση? Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με το πώς οι Saiyans μπορούν να πετύχουν τη μεταμόρφωσή τους, αλλά παρόλα αυτά όλοι συμφωνούν ότι οι Saiyans του σύμπαντος 6 δεν δικαιούνται τις δυνάμεις που απέκτησαν τόσο γρήγορα και η σειρά θυσιάζει καθαρά τον θρύλο του Super Saiyan για να πουλήσει προϊόντα. Όλα οφείλονται στην πρέπει να αναφερθούμε στους τρεις χαρακτήρες. Ο Κάμπα είναι ένας μισθοφόρος με ιδιαίτερη εκπαίδευση που τον κάνει ανώτερο από το μέσο άνθρωπο, το οποίο βγάζει νόημα, μιας και ο Βεντζέτα αναφέρθηκε στη βασική του μορφή και είπε ότι είναι ισοδύναμη με αυτή του Κάμπα. Η Κάλιφλα είναι επίσης ένα ταλέντο στις μάχες και σαν αρχηγός συμμορίας ήδη έχει αγωνιστεί πολλές φορές στη ζωή της. Η Κέιλ, αν και δεν φαίνεται ιδιαίτερα ικανή στη μάχη, έχει το πλεονέκτημα ότι έχει πολύ έντονα συναισθήματα για την Κάλιφλα. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των Σάγιαν του σύμπαντος 6 είναι ότι αντίθετα με τους δικούς μας, που είναι πρωτόγονοι, αυτοί είναι βιολογικά πιο εξελιγμένοι. Το οποίο υπονοεί ότι είναι σωματικά και πνευματικά ανώτεροι. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι Σάγιαν του σύμπαντος 6 δεν ανακάλυψαν τη μορφή του Super Saiyan. Αντίθετα όμως, διδάχτηκαν πώς να μεταμορφώνονται από άτομα τα οποία αφιέρωσαν πάνω από 50 χρόνια για να ανακαλύψουν πώς μπορούν να εκμεταλλεύονται τη μορφή στο έπακρο. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ μιας νέας ανακάλυψης, η οποία απαιτεί εξερεύνηση για την κατανόησή της, και της απλής μεταφοράς γνώσεων σε ένα άλλο άτομο. Όταν δείχνει σε κάποιον τον τρόπο για να πετύχει κάτι, θα καταφέρει να το τελειοποιήσει πολύ γρηγορότερα από σένα που δεν είχες καθοδήγηση. Αλλά από πού ήρθε η ιδέα για την πλάτη? Κατά τη μεταμόρφωση της Κάλιφλα, βλέπουμε κάποια περίεργα σύμβολα στην πλάτη της. Όχι, δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, συμβολίζουν τα σημεία τσάκρα τα οποία φαίνονται σε αυτό το διάγραμμα και ορισμένες φορές αντιπροσωπεύονται με διαφορετικά χρώματα. Παρόμοιες σειρές με τον Dragon Ball έχουν κάνει αναφορά στο τσάκρα και πώς αυτό χρησιμοποιείται στο κορμί και έχουν παρουσιάσει ανάλογα σχεδιαγράμματα, δίνοντας βάση στο κέντρο του κορμιού όπου μαζεύεται η ενέργεια, αλλά και σε τρόπους με τους οποίους μπορείς να απελευθερώσεις παραπάνω ενέργεια ανοίγοντας τα σημεία του τσάκρα σου ή να την περιορίσεις κλείνοντάς τα. Όσο αφορά τα διαφορετικά χρώματα, υπάρχει το λευκό, το μοβ, το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Από την εικόνα φαίνεται ότι το κίτρινο σημείο βρίσκεται στην πλάτη, όπως αναφέρει και ο Κάμπα. Όπως ξέρουμε, ο Super Saiyan σχετίζεται με την οργή. Σύμφωνα με την εικόνα, το συνέστημα της οργής παράγεται από το πιο χαμηλό σημείο της πλάτης, δηλαδή πιο συγκεκριμένα στο σημείο που στη σειρά πρέπει να μαζευτεί ενέργεια για να γίνει μεταμόρφωση του Super Saiyan. Κάθε χρώμα έχει ιδιαίτερη σημασία. Το κίτρινο συμβολίζει αυτοπεποίθηση, καθώς και την ικανότητα να εκφράζει τον εαυτό σου δυναμικά. Το κόκκινο συμβολίζει την επικοινωνία του ανθρώπου με το κορμί του, καθώς επίσης και την ικανότητα να είσαι ανοιχτός σε νέες ιδέες και πιθανότητες, την εκτίμηση για τις προκλήσεις στη ζωή που σε βοήθησαν να οριμάσεις και να δυναμώσεις, και φυσικά την αρετή να πιστεύεις στις αρχές σου, στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Τέλος, το γαλανό ή μπλε χρώμα συμβολίζει την ηρεμία με τον εαυτό σου. Με λίγα λόγια στο ερώτημα, ήταν η αίσθηση στην πλάτη ένα κακογραμμένο σημείο στη σειρά? Η απάντηση είναι όχι. Είναι μια πολύ διακριτική προσπάθεια συνδυασμού Ινδουισμού και τεχνικών πολεμικών τεχνών, κάνοντας έτσι τη μορφή του Super Saiyan περισσότερο βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα παρά στο μεταφυσικό. Μετά από πολύ καιρό, το Dragon Ball γυρνάει στις ρίζες του και συνδυάζει πάλι τις πολεμικές τέχνες με τους χαρακτήρες του, και υπάρχουν πολλοί που ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τα στοιχεία για την πλάτη είχαν υπονοηθεί και στο παρελθόν. Ποια είναι η γνώμη σας? Πιστεύετε ότι η ιδέα που συνδυάζει τους Saiyan του σύμπαντος 6 με τις πολεμικές τέχνες είναι καλή, ή θα θέλατε η μορφή να μείνει ένα μυστήριο και να μην εξηγηθεί ποτέ? Αν το βίντεο σας άρεσε και θα θέλατε να δείτε και άλλα μυστήρια και υποθέσεις για τον Dragon Ball, μην διστάσετε να το αναφέρετε στα σχόλια ή να μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook. Κάντε share το βίντεο και που ξέρετε, μπορεί το επόμενο βίντεο που θα αναλύσω να είναι δική σας επιλογή. Μην ξεχνάτε, κάνοντας subscribe στο κανάλι, μεγαλώνετε την Dragon Ball κοινότητα της Ελλάδας και κάνετε την παρέα μεγαλύτερη, βοηθώντας τον Dragon Ball να επεκταθεί κι άλλο στην Ελλάδα. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!